Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στο One Channel και στο ειδικό ένθετο Ανάπτυξη με όλα τα νέα τη οικονομία και των επιχειρήσεων. Α δούμε τα θέματα τα οποία θα αναλύσουμε στη σημερινή μα εκπομπή. Εξοδικαστικό Μηχανισμό. Τι γίνεται με τη ρύθμιση χρεών στην εφορία και τα ταμεία. Πώ προχωράει η διαδικασία προστασία τη πρώτη κατοικία. Τι πρέπει να ξέρετε για τι 120 δόσει τόσο στην εφορία όσο και στον ΕΦΚΑ. Golden Visa. Τι ισχύει με τη νέα χρυσή Visa στην Ελλάδα. Έρχονται επενδυτέ. Βοηθάει την ελληνική οικονομία. Και ζωή πατίνει. Τα ηλεκτρικά σκούτερ σαρώνουν σε μια αγορά που υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 42 δισεκατομμύρια δολάρια το 2030. Στο πρώτο θέμα τη εκπομπή μα, έχουν περάσει δύο χρόνια από την έναρξη λειτουργία του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμιση οφειλών. Πολλέ εταιρείε και ιδιώτε σώθηκαν, άλλοι δεν τα κατάφεραν. Πολύ κριτική έχει ακουστεί για τη γραφειοκρατία που βάζει εμπόδια στη ρύθμιση. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέου, περίπου 40.000 υποθέσει που αφορούν την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων έχουν ρυθμιστεί και άλλες 50.000 προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα περάσουμε στον καλεσμένο μας, αλλά πριν από αυτό ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Χιλιάδες επιχειρήσεις, ομόρυθμες εταιρείε και ελεύθεροι επαγγελματίες πέρασαν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασία τη αίτηση 61.156 επιχειρήσει, ομόρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίε και αγρότε. Έχουν υποβληθεί 6.807 αιτήσει. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώ τη διαδικασία και ρυθμίσει τα χρέη του με ευνοϊκό τρόπο 2.047, δηλαδή περίπου ένα στου 3,3 οφειλέτε που υπέβαλαν αίτηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια τη διαδικασία, όπω για παράδειγμα διαπραγμάτευση με του πιστωτέ. Τα αποτελέσματα συνολικά έχουν ω εξή. Για επιχειρήσεις και ομόρυθμους εταίρους, στην πλατφόρμα έχουν υποβληθεί 3.095 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 323 επιχειρήσεις έχουν πλέον ρυθμίσει τα χρέη τους προς ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και προμηθευτές. Για ελεύθερους επαγγελματίες έχουν υποβληθεί 3.344 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 1.498 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Για τους αγρότες, στην πλατφόρμα έχουν υποβληθεί 368 αιτήσει με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΟΓΑ και τράπεζες. Και εξ αυτών, ήδη 226 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους. Παράλληλα, δεκάδες επιχειρήσεις, ομόρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες βαίνουν προς ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, ενώ χιλιάδες άλλοι ετοιμάζουν την αίτησή τους όριζουμε στο στούντιο τον ειδικό γραμματέα διαχείριση ιδιωτικού χρέου, τον κύριο Φώτη Κουρμούση. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Να δούμε μερικά στοιχεία μαζί, κύριε Κουρμούση, παρότι σε εσά είναι γνωστά. Ε, για εμά και του ε, τηλεθεατές τηλεθεατέ μα, νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Στην, στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, στον τομέα των επιχειρήσεων, έχουμε 40.840 επιχειρήσει οι οποίε ξεκίνησαν τη διαδικασία. 10.024 επιχειρήσει πέρασαν επιτυχώ την επιλεξιμότητα στο μέτωπο των ελευθέρων επαγγελματιών. Έχουμε 18.783 ελεύθερου επαγγελματίε οι οποίοι εκκίνησαν τη διαδικασία και έχουν περάσει επιτυχώ την επιλεξιμότητα 11.474. Στον αγροτικό τομέα, τώρα, 1.533 αγρότε ξεκίνησαν τη διαδικασία και 1.103 πέρασαν επιτυχώ την επιλεξιμότητα. Το πρώτο, με βάση αυτά τα στοιχεία, το οποίο θέλω να σα ρωτήσω, είναι ότι έχουμε αρκετέ αιτήσει Πολύ λιγότεροι που πέρασαν τελικά την πρώτη φάση τη επιλεξιμότητα και φαντάζομαι ότι είναι ακόμα λιγότεροι αυτοί που έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν τελικά τι οφειλέ του. Ε, έτσι είναι. Ο νόμο έθεσε κάποια κριτήρια επιλεξιμότητα. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η έννοια τη βιωσιμότητα. Δηλαδή, θα πρέπει η επιχείρηση να έχει θετική καθαρή θέση είτε θετικά αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει κέρδη, μπορεί να σημαίνει και ζημιέ. Ωστόσο, θα πρέπει να δείχνει ότι έχει μια ανωδική πορεία. Μια προοπτική να είναι βιώσιμη έστω και σε βάθο χρόνου. Πολλέ φορέ οι επιχειρήσει έρχονται χωρί κατάλληλη προετοιμασία και φαίνεται ότι κάθε χρονιά ε, πηγαίνουν και χειρότερα. Ω εκ τούτου, η λογιστική αποτύπωση αυτή ε, του οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν βιωσιμότητα. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, οι επιχειρήσει δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό και το μοναδικό εργαλείο ρύθμιση είναι να αποταθούν στο δικαστήριο. Και να ακολουθήσουν τη διαδικασία τη εξυγίανση. Είναι ενεργή η προσφυγή στο δικαστήριο. Από την ώρα που δημιουργήθηκε ο εξωδικαστικό συμβιβασμό, δεν σημαίνει ότι έκλεισε η πόρτα τη προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ε, όχι, σωστά το λέτε. Λειτουργεί παράλληλα. Μπορεί κάποιο να πάει είτε στο δικαστήριο, είτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Βέβαια, στο δικαστήριο μπορεί να περιμένει 5-7 χρόνια 10 για να εκδικαστεί mm -hmm. η υπόθεσή του. Μπορεί να περιμένει και πολλά χρόνια και είναι και αβέβαιη η κατάληξη. Δεν ξέρει ποτέ στη δίκη, τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει με τι πιστωτέ, γιατί θα προσέλθει τόσο το δημόσιο και οι τράπεζε. Και φυσικά θα είναι αρνητική σε κάθε ρύθμιση. Ενώ στον εξωδικαστικό μηχανισμό υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, υπάρχουν οι κανόνε μέσα στο νόμο, άρα ξέρει εξ αρχή ότι Είσαι θα γίνει. Είσαι επιλέξιμο ή όχι και Είσαι το αποτέλεσμα. Είσαι επιλέξιμο, θα πάρει 85% κούρεμα προ τίμημα προ αυξήσεων, θα πάρει 120 δόσει για το δημόσιο, θα πάρει 240 δόσει για τι τράπεζε. Άρα είναι θα έλεγα δομημένη η διαδικασία. Ποια χρέη ρυθμίζονται μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού, Οι, οι επιχειρήσει μπορούν να ρυθμίσουν όλα τα χρέη του. Δηλαδή, τράπεζε, τα κόκκινα δάνεια, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ε, προμηθευτέ. Ε, και ε, τυχόν άλλα χρέη μπορεί να έχουν σε δήμου, ε, σε Πάσης άλλους Πάση φύσεω χρέη επομένω, ρυθμίζονται μέσω του εξοδικαστικού συμβιβασμού, αρκεί να έχει την πτωχευτική ιδιότητα, όπω λέτε εσεί. Σωστό. Τι σημαίνει <laughs> αυτό. <laughs> σημαίνει ότι είσαι σύμφωνα με ένα νόμο του 1920, που δυστυχώ ίσχυε ακόμα στη χώρα μα και ε, πρόσφατα ανανεώθηκε ένα μεγάλο μέρο του, αλλά χρήζει ακόμα ανανέωση. Ε, ότι θεωρείς έμπορος κατά τα δικαστήρια, άρα ε, δεν θεωρείς έναν νοικοκυριό. Mm -hmm. κάποιος δηλαδή... Δεν μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο επομένως, Όχι. ένας μισθωτός ή ένας δεξιούχος να προσφύγει στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αλλά μόνο επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, Σωτά. αυτές τις κατηγορίες οι φορολογούμενοι. Ε, υπάρχουν όμω άλλα εργαλεία διαθέσιμα πια και για τα φυσικά πρόσωπα, για του μισθωτού, για του συνταξιούχου. Πρόσφατα ενεργοποιήθηκαν οι ρυθμίσει για τι 120 δόσει τη περιβόητη. Μια πρώτη εικόνα. Ε, αυτό το εργαλείο εστιάζει ιδιαίτερα στα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ανέργου, μισθωτού, συνταξιούχου και ελεύθερου επαγγελματίε. Μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη του στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία σε έω 120 δόσει η διαδικασία είναι πιο απλή από τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπάρχουν και Ιδίως πάλι κάποια... στην εφορία είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Σωστό. Μπαίνεις, βλέπεις, επιλέγεις, ρυθμίζεις. Σωστό. Είναι πολύ γρήγορη διαδικασία και, και, και στην εφορία, και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ε, μπορεί να γίνει μέσα σε μερικά λεπτά... Υπάρχουν βέβαια κάποια κριτήρια εισοδήματο. Να το τονίσουμε αυτό, δεν μπορούν όλοι να μπουν σε 120 δόσει. Ε, αν δηλαδή τα εισοδήματα ξεπερνούν, για παράδειγμα, τα ετήσια εισοδήματα τη 50.000 ευρώ, τότε οι δόσει μειώνονται. Ε, αντίστοιχα και στον ΕΦΚΑ υπάρχουν άλλα κριτήρια. Ωστόσο, μπορούν όλα τα φυσικά πρόσωπα να ρυθμίσουν με πολύ ευνοϊκό τρόπο που ε, περιέχει και ε, διαγραφή μέρου των προστήμων και προσαυξήσεων. Αν λάβουμε υπόψη ότι το ιδιωτικό χρέο στη χώρα μα είναι. 30 και πλέον δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία, 104 δισεκατομμύρια στην εφορία, 80 δισεκατομμύρια στις τράπεζες, ένα ΕΠ χρωστάμε ως ιδιωτικό χρέο. Ο κόσμος που έχετε, έρχεται, να ρυθμίσει δεν είναι συγκριτικά λίγος σε σχέση με το μέγεθος των βαρών που έχουν συσσωρευτεί. Ε, πάντα έτσι γίνεται, μόλις ξεκινάει ένα νέο εργαλείο, μια ρύθμιση, υπάρχει στην αρχή μια διστακτικότητα, πηγαίνουν αυτοί που πάντα είναι πιο έτοιμοι, πιο προετοιμασμένοι και το αναμένουν και σιγά σιγά, εβδομάδα, εβδομάδα, μήνα, μήνα, Παρατηρείται μια ε, συνεχή αύξηση. Mm -hmm. Έτσι και στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αν δείτε, τα τελευταία δύο χρόνια κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα είναι πολύ καλύτερο από τον προηγούμενο. Το ίδιο παρατηρείται και στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Θα δείτε τι πρώτε μέρε υπήρχε μια διστακτικότητα, αλλά περίπου μία εβδομάδα ταχύτητα. μετά ανεβάζει. Μέχρι σήμερα έχουν ρυθμίσει περίπου. 90.000 άτομα. Θα δείτε με ότι μέχρι έχουμε... το τέλος Ιουνίου αυτά τα νούμερα μπορεί να είναι διπλάσια και τριπλάσια. Και έχουμε να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας παράταση των προθεσμιών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου επομένως θα είναι αρκετά αρκετό καιρό ανοιχτή η δυνατότητα αυτή. Παγίδες. Τι θα πρέπει να προσέξει ο συνταξιούχος που θα μπει να ρυθμίσει τις οφειλές του στον ΕΦΚΑ. Ε πρέπει να προσέξει τον επανυπολογισμό οφειλών. Είναι μια πολύ ευνοϊκή ρύθμιση, όπου αν χρωστά στα ασφαλιστικά ταμεία, μπορεί να διεκδικήσει διαγραφή τη βασική οφειλή. Δηλαδή να γίνει κούρεμα του χρέου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, αυτό έχει ω συνέπεια ε, αναπόφευκτα την, ε, μίωση, την αναλογική μείωση τη σύνταξη. Οπότε, αν κάποιο είναι σε μεγάλη ηλικία ή στα πρόθυρα τη σύνταξη, ή έχει βγει στη σύνταξη, ενδεχομένω να μην το συμφέρει, δηλαδή θα πρέπει να το προσέξει αυτό. Καλό είναι να μιλήσει με κάποιον ειδικό ή να αποταθεί σε κάποια από τα γραφεία μα που έχουμε πλέον 40 γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Πώς τα, πού τα βρίσκουμε αυτά τα γραφεία, ε, Τα <laughs> γραφεία γιατί είναι Γραφεία Ενημέρωση και Υποστήριξη Δανειοληπτών και Οφιλετών εν γέννη. Ε, και μπορούν να μα καλέσουν στο τηλέφωνο 213-212-5730 και να κλείσουν ένα ραντεβού. 40 γραφεία σε όλη την Ελλάδα για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών. Θέλω λίγο να μου πείτε παγίδες για τις 120 δόσεις στην εφορία, γιατί εκεί έχουμε γκρίνια από πολλού που λένε «ακούω 120 δόσεις, αλλά 120 δόσεις δεν βλέπω». Ε, αυτό προφανώς θα αφορά τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείε ΑΕΠ ε, και τα λοιπά, όπου ο νόμος προβλέπει έως 24 δόσεις, ή σε εξαιρετικέ περιπτώσει, αν δηλαδή έχει γίνει κάποιο έλεγχο από την εφορία, Προβλέπει 36 δόσει. Οπότε δεν το γνωρίζουν αυτό. Μπαίνουν στην πλατφόρμα, ψάχνουν τι 120 δόσει και βλέπουν μόνο 24. Δυστυχώ αυτό δεν μπορούσε να γίνει ε, μεγαλύτερο λόγω των περιορισμών που έχουμε και από του Ευρωπαίου εταίρου εν ώψη επικείμενων αλλαγών και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τι αλλαγέ έρχονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Γιατί έχω την εντύπωση ότι αφορά και την πρώτη κατοικία και τα χρέη μα στι τράπεζε αυτέ οι αλλαγέ που έρχονται και δεν είναι καλέ. Ε, Επίκειται η ψήφιση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας για την αφαιρεγγιότητα όπως λέγεται ε, Αυτό θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα λίγο πριν τις διακοπές του Αυγούστου ή αμέσως μετά Και αλλάζει πλέον όλο το πλαίσιο διαχείρισης των χρεών mm -hmm. Θέτει δηλαδή ένα μόνιμο μηχανισμό ε, για το πώς μπορεί κάποιο να ρυθμίσει τα χρέη του Και θέτει βέβαια δικλείδες ασφαλείας, κριτήρια κτλ Οπότε τα πράγματα στο μέλλον θα σφίξουν πιο πολύ Αυστηρότερα κριτήρια υπαγωγή στι διάφορε ρυθμίσει. Και, και φυσικά πολύ περισσότερου ελέγχου. Δηλαδή η έννοια τη βιωσιμότητα πλέον εγκαθίσταται μόνιμη. Άρα ε, σήμερα, για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση πάει στην εφορία για να πάρει ε, 120 δόσεις 24 ή 12, οτιδήποτε, ε, δεν υπάρχει κριτήριο βιωσιμότητα. Ο καθένα μπορεί να πάρει αυτή τη ρύθμιση. Ε, στο μέλλον αυτό θα αποτελεί κριτήριο. Ενδεχομένω δηλαδή με την εναρμόνιση αυτή τη οδηγία να μην μπορεί πλέον μία μη βιώσιμη επιχείρηση και να αναγκάζεται η εφορία να τον διώχνει και να του λέει πήγαινε στα δικαστήρια. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακριβώ τι λεπτομέρειε. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα, καταλαβαίνω. Σωστό. Διότι το, θεσμ, το ευρωπαϊκό αλλάζουν. θεσμικό πλαίσιο αλλάζει. Αλλάζει προ το αυστηρότερο. Και, και σωστό. Γίνεται σύντομα. Πιο ε, Νόμο Κατσέλη. Καταργήθηκε. Έγινε πολλή συζήτηση. Παράταση στην παράταση. Κατάργηση τελική. Υπάρχει μια θολή εικόνα στο, στον κόσμο. Τι έχει καταργηθεί και τι ισχύει. Παραμένει ενεργό ο νόμο Κατσέλη, ω προ κάποιε διατάξει. Μπορώ να προστατεύσω ακόμα το σπίτι μου από τον πληστηριασμό και πώ. Ε, υπάρχει όντω μία θολοτοπία, γι' αυτό καλούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Ε, ο νόμο Κατσέλη ποτέ δεν καταργήθηκε. Ε, παραμένει ακόμα σε ισχύ. Ε, μπορείς να κάνεις αίτηση και να προστατεύσεις ε, μέχρι την εκδίκαση φυσικά ε, όλους τους τραπεζικούς λογαριασμού από και όλα σου τα κίνητα από πληστηριασμό. Ωστόσο, αυτό που έχει σταματήσει να υπάρχει είναι ότι όταν θα γίνει η δίκη, ο δικαστή πλέον δεν έχει τη δυνατότητα να προστατέψει την πρώτη κατοικία. Άρα θα σου ορίσει ένα ποσό που πρέπει να πληρώσει. Εφόσον δεν πληρώσει αυτό το ποσό, τότε και η πρώτη κατοικία. Χάνεται. Βγαίνει στο σφυρί. Μπο μπορεί να χαθεί. Ο δικαστή δεν λέει ότι θα χαθεί, απλά λέει ότι δεν προστατεύεται και αν θέλουν οι μισθωτέ, μπορεί να πάνε να κάνουν πληστηριασμό. Αυτό μετά τη δικαστική απόφαση. Πριν ε, αυτό... τη δικαστική απόφαση, εξακολουθεί απόφαση, να Από την έτσι μέχρι τη δικαστική απόφαση, εξακολουθεί να ισχύει προστασία για όλα τα κίνητα και όλου του λογαριασμού. Ωστόσο, αν κάποιο θέλει να προστατέψει την πρώτη κατοικία, μπορεί να ακολουθήσει το νέο καθεστώ που ψηφίστηκε πρόσφατα ε, για την προστάση τη πρώτη κατοικία, όπου παρέχεται προστασία από όλου του πιστωτέ, δηλαδή και τράπεζε και δημόσιο, εφορέ και ασφαλιστικά ταμεία. Και μάλιστα το κράτο μπορεί να σου επιδοτήσει και μέρο τη μηνιαία δόση. Αυτή η πλατφόρμα όμω δεν έχει ανοίξει ακόμα. Πότε θα ανοίξει, κύριε Για να αναμένεται να ανοίξει μέχρι τα τέλη του Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου. Και μέσω αυτή τη πλατφόρμα θα βγαίνει και ένα ποσό επιδότηση στεγαστικού δανείου πέρα από το κούρεμα και την αναδιάρθρωση του χρέου. Σωστό, γίνεται μια πολύ ευνοϊκή αναδιάρθρωση. Μπορεί να ξοφλήσει 25 χρόνια με επιτόκιο 2%. Και γίνεται και διαγραφή χρέους όταν η αξία του, του σπιτιού που θες να προστατεύσει είναι μεγαλύτερη από το υπόλοιπο του χρέου που έχει, από το υπόλοιπο του δανείου. Ε, και αφού βγει αυτή η μηνιαία δόση, τότε το κράτο έρχεται και επιδοτεί από 20 έως 50% ανάλογα με κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Ε, ώστε να βοηθάει του πολίτε να είναι συνεπεί υποχρεώσει. Τελευταία ερώτηση. Πού βρίσκουμε, σε ποια ηλεκτρονική διεύθυνση όλε αυτέ τι πλατφόρμες, πώ μπορούμε να ρυθμίσουμε και πότε περιμένουμε, είναι διπλή ερώτηση, τα ψέματα, ε, και πότε περιμένουμε να κατατεθούν τα πρώτα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων για την επιδότηση στεγαστικού δανείου. Ε, όλες τις πλατφόρμες μπορείτε να τις βρείτε και σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της γραμματείας μας. Ε, είναι δηλαδή www.kaid.gov.gr ή ε, στο ίντερνετ αν αναζητήσεις ειδική γραμματεία για τα χρέη είναι η πρώτη <laughs> που βγαίνει, <laughs> είμαστε οι δημοφιλείς. <laughs> ε, έχουμε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια hits. Ε, τώρα όσον αφορά τις πρώτες πληρωμές, τις πρώτες πληρωμές ε, αυτές αναμένονται να γίνουν γύρω στα ε, μέσα Οκτωβρίου Δηλαδή ο νόμος προβλέπει κάποιες συγκεκριμένε προθεσμίες μετά την αίτηση Όπου πρέπει να γίνει ρύθμιση, να το σκεφτεί και ο πολίτης αν επιθυμεί Οπότε αναμένουμε ότι μέ μέσα στον Οκτώβριο θα, θα γίνει και πρώτη πληρωμή Αυτό είναι σημαντικό και για τι εγκρίσει που πρέπει η χώρα μα να λάβει από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην, να μην γίνει όπω το παρελθόν. που μην, μην πουθενά η διαδικασία. Που έδινε το κράτο μια επιδότηση και εμφανιζόταν μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 5-10 χρόνια, όπω έγινε στου αγρότε και έλεγε εδώ στα πίσω και με τόκο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι πληροφορίε. Να, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Φώτη Κουρμού, τον ειδικό γραμματέα διαχείριση ιδιωτικού χρέου. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε σε μεγάλε αλατροπέ, αλλά και πολλού μπελάδε που έχει φέρει στην Ελλάδα η Golden Visa. Η απόκτηση δηλαδή άδεια παραμονής στην Ελλάδα μέσω μια σειρά επενδύσεων. Αρχικά η Χρυσή Βίζα αφορούσε στην απόκτηση ακινήτων στη χώρα μα, ωστόσο πλέον έχει επεκταθεί και σε μια σειρά από άλλα προϊόντα, όπω μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια ή αρκεί να κάνει κάποιο καταθέσει μεγάλου ύψου στι ελληνικέ τράπεζε. Από το 2013 που ξεκίνησε η εφαρμογή του θεσμού. Ένα ξένος υπήκοο μπορεί να πραγματοποιήσει μια επένδυση τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε αγορά εκνήτου και να αποκτήσει άδεια παραμονή στη συνέχεια. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα ξεπερνούν μέσω αυτή τη διαδικασία το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Με το πρόγραμμα Golden Visa έχουν δοθεί πάνω από 3.400 άδειε διαμονή σε πολίτε από την Κίνα, τη Ρωσία, την Τουρκία, το Λίβανο, την Αίγυπτο και άλλε χώρε. Με την ισχύουσα νομοθεσία πάντως, η Ελλάδα δεν χορηγεί πολιτογράφηση, αλλά μόνο άδεια διαμονής, σε αντίθεση με άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα η Κύπρος, όπου δίνει και διαβατήριο με την Golden Visa. Πρόσφατα η Κομισιόν έδειξε κίτρινη κάρτα σε Κύπρο, Βουλγαρία και Μάλτα για τα χρυσά διαβατήρια, καθώς υπήρχαν υπόνοιες για ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Στόχο αρμοδίων αρχών είναι το πρόγραμμα να προσελκύσει πιο οργανωμένα επενδυτικά σχήματα, τα οποία θα είναι τελικά και πιο εύκολο να ελεγχθούν. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία χορήγηση χρυσή βίζα συνέβαλε στο να γίνουν ορισμένε πολύ καλέ αγορέ στον χώρο τη κτηματαγορά, αν και τελευταία παρατηρείται ένα φρένο στι επενδύσει με αντάλλαγμα την άδεια παραμονή. Τάσει, δεδομένα και προοπτικέ στη Golden Visa και την κτηματαγορά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μπάμπη Χαραλαμπόπουλο. Είναι πρώην πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητική και επιστημονικό σύμβουλο τη εταιρεία Σόλουμ. Καλώ ήρθατε, κύριε Χαραλαμπόπουλο. Καλώ σα βρίσκω. Χρυσέ δουλειέ κάνουμε με την Golden Visa στην Ελλάδα. Πλέον. Υπάρχει, υπάρχει, μια κινητικότητα μεγάλη. Όπω ξέρουμε, η Golden Visa καθιερώθηκε από το 2013. Δεν είχαμε και, και πολλά όχι, πολύ μεγάλο όχι, ενδιαφέρον τότε, ήταν πολύ λίγες οι Το 2013, 21 άδειες δόθησαν, άδειες διαμονής. Τίποτα. Ε, το 2014, 444. Το 2015, 949 το 16.532, ανεβαίνουμε, το 17.2.493, αυτά είναι εξ όμω. όμως, έτσι, mm -hmm. στοιχεία. μπράβο, σωρευτικά. είναι σωρευτικά στοιχεία, το 18 φτάσαμε τα 3.892 και μέχρι 1η Απριλίου που υπάρχουν δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία. στοιχεία, έχουν εκδοθεί 4.154 άδειες, Διαμονής. Δεν είναι λίγα να υπολογίσεις ότι σε κάθε άδεια αντιστοιχούν, αντιστοιχεί μια ελάχιστη επένδυση 250.000 ευρώ. Βεβαίω, διότι πρέπει να ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο περίπου η όλη, το άθροισμα όλων αυτών των επενδύσεων και επιπλέον επειδή παίρνοντα κάποιο άδεια διαμονή στη χώρα έχει δικαίωμα και για την οικογένειά του να εξασφαλίζει για τα μέλη της οικογένειάς του πρέπει το 454 να το πολλαπλασιάσουμε περίπου Επί... με το 2,5-2,6 ναι. Πάνω από Για να Δούμε... Επόμενες. Ναι, είναι 11.000 και κάτι οι άδειες που έχουν εκδοθεί. Και μάλιστα αν θέλουμε να δούμε τι, ε, πόσες πόσες δινόντουσαν κάθε χρόνο άδειες. Έχουμε το 2014 423. Το 2013 είπαμε 21. Ξεκινήσαμε το 2015 505, το 2016 583, το 2017 961, το 18 έγινε μεγάλη η 1.399 άδειες και μέχρι την 1η Απριλίου φέτος έχουμε 262. Δηλαδή τρέχει με 70 περίπου το μήνα. Ε, Θα δούμε. Έχει ανεβάσει, έχει ανεβάσει έχει τα χείλη Έχει ανέβει. Έχει κορεστεί ή έχει μέλλον. Ε, είναι ένα ερωτηματικό, πρέπει να το δούμε, διότι υπάρχουν απόψεις που λένε ότι από κάποιες ε, μη καλέ κινήσεις που γίνανε στο παρελθόν, με κάποιες ε, άδειε που δόθησαν, Μέσω κάποια εταιρεία που είχε δημιουργηθεί και προέκυψαν προβλήματα. Τι προβλήματα προέκυψαν, αλήθεια? Λέγαν τότε, έχει δημοσιευτεί δηλαδή στι εφημερίδε ότι. Για τα κινέζικα χρήματα μέσα μέσω ναι, ναι, ναι. Τον POS, θα μου πείτε. Έτσι ακριβώ. Αυτό, αυτό, και έχει κάποιο ανακόψει, λένε. Ανακόψει το ρυθμό αύξηση. Δεν φαίνεται όμω τα νούμερα. Στα νούμερα mm -hmm. φαίνεται ότι δεν έχει επηρεαστεί μέχρι στιγμή. Άρα είναι ένα ερωτηματικό. Οι Κινέζοι πάντω θέλουν να έρχονται εδώ πέρα. Και, αν και οι να... Κινέζοι είναι οι, βασικοί, οι μεγάλοι πρωταγωνιστέ αυτή τη ε, ιστορία. Με Στο το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχουν... Μακράν. Από όλες αυτές τις άδειες που έχουν δοθεί, οι 2.416 ανήκουν σε δύο, Κινέζους, α, ακριβώς 428 σε Ρώσους, 402 σε Τούρκους και πάει λέγοντας οι άλλες. Είναι Τι μικρά νούμερα, εκεί είναι, εκεί είναι οι Λιβανέζοι, εξάρετε. είναι οι Ιρανοί, είναι οι Ουκρανοί με 84%. Είναι η Ορδανή με εξιδάνια. Έχει ενδιαφέρον από διάφορε χώρε. Έχει. Ε, Πώ μπορεί να μα δημιουργήσει πρόβλημα το γεγονό ότι δίνουμε άδειε διαμονή σε Τούρκου, Υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο, Πιστεύω ότι είναι, Αφενός είναι μικρό ο αριθμό. Και αν δούμε και το πού διασπείρονται αυτέ οι άδειε σε όλη την Ελλάδα, θα δούμε ότι στην περιοχή τη Αθήνα, σε υπηρεσίε τη περιοχή τη Αθήνα. Η έχουν Αθήνα είναι πολύ ψηλά, σεινες... αλλά είναι και η βόρεια Ελλάδα. Πολύ ψηλά. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τα στατιστικά μας λένε το εξής. 1.500 αιτήσει έχουν περάσει από την Αθήνα, από να. τις υπηρεσίες της Αθήνας. 1.047 από τις υπηρεσίες του Πειραιά. Στην Παλίνη 673. Στον Πολύγυρο 205. Χαλκιδική. Ναι. Μετά πάμε είναι στα Χανιά που είναι 158, στη Θεσσαλονίκη κατεβένι, 128. Κατεβένι είναι πολύ Την μικρά τα νούμερα. δεν μπορώ να εξηγήσω. Γιατί, ε, γιατί ανήκει το υπόλοιπο τη Αττικής εκεί. Είναι η περιοχή του αεροδρομίου και λοιπά. Είναι και κάποιες παραθαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στις υπηρεσίες της Παλίνης. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το νούμερο. Δηλαδή η Αττική... Έχει τη μερίδα του Λέοντος, από ό,τι βλέπουμε, 1.500, 2.500, 3.000 και πλέον από όλες τις άδειες είναι στην περιοχή της Αττικής στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να της μου Αυτικής. πείτε λίγο τι αγοράζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αγοράζουν ακίνητα πολυτελή. Δεν είναι κατά ανάγκη πολυτελή. Αντιθέτω, πολλά είναι σε πολυκατοικίε, σε υποβαθμισμένε περιοχέ. Υπάρχουν οποία, σε πολυκατοικίε ανα... με υποβαθμισμένε περιοχέ που κάνουν 250 χιλιάρικα κίνητα αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή, ομάδα ένα... Δεν ομάδα μόνο ένα. Ναι, και ανακαινίζουν όλη την κατασκευή. Και την... μετά το κάνουν Airbnb. Και φτιάχνουν το κάνουν άλλοτε Airbnb και άλλο το πουλούν σε άλλου Κινέζους οι οποίοι δεν θέλουν ομάδα να πάρουν, αλλά το ανακαινίζουν δηλαδή οι ίδιοι οι Κινέζοι με δικά του συνεργεία κλπ. Και το προσφέρουν μετά σε είτε για Airbnb μίσθωση, είτε σε ενδιαφερόμενους που μπορεί να είναι κατά κανόνα Κινέζοι. Έχετε δει ε, ομάδες ενδιαφερομένων να συμπράττουν, να συνεργάζονται και να χτυπάνε μισή πολυκατοικία ο ένας μισή ο άλλος. Έχουμε Αυτό, αυτό δεν, δεν έχουν δημιουργηθεί τέτοια στατιστικά στοιχεία. Ακούγεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει. Ο κανόνας όμως είναι ότι διάφοροι ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο έρχονται και επενδύουν σε κάποια κίνητα τα οποία τα βρίσκουν σε μία τιμή που θεωρούν ότι είναι λογική Ελκυστική. για αυτούς, δεδομένου μην ξεχνάμε ότι η χώρα λόγω της κρίσης, υπέστη μια μέση, μεσοσταθμική ας το πούμε έτσι, μείωση τιμών των κατοικιών κατά 44 περίπου τα 100. Αυτό βλέπω, βλέπουμε τώρα της να, να ανατρέπεται και οι τιμές αρχίζουν έχει, να ανεβαίνουν. έχει, έχει αντιστραφεί και στις περιοχές ε, τις οποίες υπάρχει αυτού του είδους συζήτηση είτε για Airbnb είτε για Golden Visa, ε, υπάρχει μια σταδιακή άνοδος ε, και φτάσαμε στο σημείο σε κάποιες περιοχές, ιδίως λόγω του Airbnb, να έχουν ανέβει πάρα πολύ τα νίκια και οι κάτοικοι και που οι τιμές, ενίκιαζαν όμως. σε αυτές ναι, το Πόλησης. ένα φέρνει το άλλο ε, και οι τιμές ε, οι κάτοικοι μάλλον που αναζητούσαν να μείνουν στο κουκάκι ή σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει, είναι φεύγουν, πάνε σε άλλες γειτονιές διότι είναι δυσβάστακτο πλέον το, το ενίκιο κόστος. σε αυτές τις περιοχές. Να. Άρα ε, αυτή η αιτία, σε συνδυασμό δηλαδή το Airbnb με την Golden Visa, δημιούργησε το εξής φαινόμενο να υπάρχει δουλειά σε συνεργεία, διότι όλα τα ακίνητα που αγοράζονται από όλους αυτούς ε, έρχονται να ανακαινιστούν. Κατά συνέπεια, ανακαινίζοντας ένα ακίνητο, απασχολούμε συνεργεία, απασχολούμε εργαζόμενους, εισπράττουν κινείται τα ασφαλιστικά οικονομία. ταμεία, κινείται η οικονομία. Άρα έχει και τα θετικά του. Από την άλλη πλευρά, βεβαίω, υπάρχει και μια επίπτωση στον κοινωνικό ιστό τη χώρα και κάποια άλλη επίπτωση δευτερογενή στου ε, ε, ξενοδόχου. Λέβαια. Διότι κάποιοι από αυτούς θα έμεναν σε. Σε ξενοδοχεία, ενώ τώρα όμως επιλέγουν το Airbnb. Αλλά λένε ότι το κοινό που αναζητά λόγω Airbnb ακίνητα είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο κατευθύνεται κυρίω σε ξενοδοχεία ιδίω υψηλή κατηγορία. Και σπίτια πιο ναι. εύκολα διαχειρίσιμα νομίζω επίσης, για να πούμε. Μην ξεχνάμε το Airbnb. ότι το κοινό επίση που πάει σε αυτού του είδου την τουριστική διαδικασία. Ε, επειδή δεν είναι με βραχιολάκι όπως είναι σε άλλες περιοχές στα ξενοδοχεία μας σημαίνει ότι καταναλώνει και έρχεται Εκτός. σε τραβέρνες σε σούπερ μάρκετ κλπ της περιοχής άρα διαχέεται κάποιο Ποσό χρημάτων στην, αγορά. στην όλη αγορά. Άρα, ουδέν καλό αμοιγέ κακού. Έχουμε και Θέλει τα σύννε, έχουμε και τα πλήν. Και από τη μία πλευρά και από την Βεβαίως. άλλη. Έχουν τονώσει την αγορά. Οι υπερβολέ πάντα κάνουν κακό. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνε και να τηρούνται. Ναι, και όπω είδαμε σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, για παράδειγμα, παίρνουμε τη Βαρκελόνη, παίρνουμε το Βερολίνο και λοιπά. Εκεί οι έχουμε έντονε αντιδράσει. Και οι Δήμοι παρεμβαίνουν. Μπορούμε να το δούμε και εμεί, κύριε Χαραλαμποπλή, δοστάσιο. Ε, θα το δούμε, αρκεί να μην γίνει βιαστικά. Πιστεύω ότι σε δύο χρόνια. Θα δείξει τις πραγματικές του διαστάσεις Είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη Και το παρακολουθούμε όλοι Το παρακολουθούν και οι αρχές Το παρακολουθούν και οι ξενοδόχοι οι Και εμεί θα το παρακολουθούμε και εδώ Και πρέπει να είμαστε γρήγοροι Ούτως ώστε να μην πάρουμε μέτρα βεβαιασμένα που θα φέρουν και καταστροφή ενδεχομένω σε κάποιε πε... περιπτώσει. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπόπουλε για τι πληροφορίε. Θα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα σας. ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Κλείνουμε ευχαριστώ. την εκπομπή με ένα διαφορετικό θέμα. Τα ηλεκτρικά πατίνια. Κάποτε λέγαμε χαριτολογώντας μας μα έκανε τη ζωή πατίνη. Όμω, να που τώρα τα ηλεκτρικά πατίνια έρχονται να διευκολύνουν τη ζωή μα. Είναι μια νέα μόδα είναι μια ανερχόμενη αγορά. Και ποιοι είναι οι κανόνε που πρέπει να μπουν. Με το σχετικό ρεπορτάζ θα σα αποχαιρετήσουμε, αφού σα υπενθυμίσουμε ότι τα καλύτερα πάντα έρχονται. Ζωή πατίνει. Τα συναντάμε παντού στο κέντρο τη Αθήνα. Έχουν γίνει μόδα και έχουν προκαλέσει ποικίλε συζητήσει. Ο λόγο για τα ηλεκτρικά πατίνια, τα γνωστά και ω e-scooters, τα οποία έχουν δημιουργήσει μια παγκόσμια αγορά που προκαλεί έκπληξη με τη δυναμική τη. Ο οίκο αναλύσεων Grand View Research προβλέπει ότι η αγορά ηλεκτρικών πατινιών θα αξίζει 42 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030. Στην αναπτυσσόμενη αυτή αγορά ήδη γίνεται μάχη μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπη για το ποιο θα επικρατήσει. Από τη μία στι περισσότερε Αμερικανικέ πόλει βρίσκει κανεί ηλεκτρονικά πατίνια τη Bird και τη Lime. Οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστέ του, όπω η Flash, η Tier, η Dot και η Voi, έχουν εισβάλει στο χώρο και έτσι η μάχη για τον έλεγχο των πλακόστρωτων δρόμων έχει φουντώσει. Αλλά δεν είναι μόνο τα πατίνια. Είναι και οι επενδύσει γενικότερα στον τομέα των μεταφορών με σύγχρονου τρόπου. Κολοσσοί μπαίνουν στην αγορά, όπω η Daimler, η οποία προχώρησε πρόσφατα σε μια μεγάλη συνεργασία ύψου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με τον όμιλο τη BMW για τη δημιουργία κοινή πλατφόρμα για το διαμοιρασμό αυτοκινήτων, τι υπηρεσίε ταξί, ενοικίαση αυτοκινήτων με οδηγό και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εκτός από την οικονομική διάσταση ενός φαινομένου ή μιας μόδας, υπάρχει και η κοινωνική και νομική διάσταση. Η Ελλάδα γέμισε από ηλεκτρικά πατίνια, αλλά απουσίαζε το νομικό πλαίσιο. Το Υπουργείο Μεταφορών εκπονεί κανόνες που θα εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη αγορά. Έτσι, για ταχύτητα έως 6 χιλιόμετρα ανά ώρα, τα ηλεκτρικά πατίνια θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των πεζών. Για ταχύτητα έω 25 χιλιόμετρα ανά ώρα, τα πατίνια θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των μηχανοκίνητων ποδηλάτων. Για ταχύτητα άνω των 25 χιλιόμετρων ανά ώρα, θα πρέπει να ληφθούν αυστηρότατα μέτρα που θα φτάνουν έω και την απαγόρευση τη κυκλοφορία του. Επίση, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν θέματα όπω η σχεδιαστική ταχύτητα ή ταχύτητα κυκλοφορία ή η ταχυτητα κυκλοφορια η η του κινητήρα. Πώ και ποιο θα πιστοποιεί τι τεχνικέ προδιαγραφέ του, η μεγάλη έκταση ανεξέλεγκτη εισαγωγή και παραεισαγωγή σκούτερ στην ελληνική αγορά, η ηλικία του χρήστη, η ανάγκη ταυτοποίηση οχήματο και χρήστη, η δυνατότητα ελέγχου στο δρόμο, η επιβολή κυρώσεων και ο έλεγχο τη ταχύτητα. Επίση, θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστε απαιτήσει από τι εταιρείε ενοικίαση, όπω και ο εξοπλισμό προστασία του χρήστη, όπω το κράνο.